Θα τα πούμε όλα και όχι, και όχι μόνο. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Ο καιρός βέβαια συνεφιασμένος στη Μυτιλίνη. Ωστόσο, αν μας βοηθήσει και ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, θα δούμε ότι παραμένει και ιδιαίτερα πανέμορφο είναι, πανέμορφο. Αυτή την ώρα που έχουμε τον ήλιο έτσι να μας βοηθάει στο πλάνο. Αυτή τη στιγμή είναι ξεπροβάλλει από τα βουνά της Τουρκίας και θα λέγαμε φωτίζει τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, για την εικόνα την πρωινή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, έχουμε σημαντικές αλλαγές στη Μόρια. Η Μόρια η οποία δυστυχώς ταλαιπώρησε την εικόνα όσο του νησιού, τόσο του νησιού, τόσο και της χώρας συνολικά. Και όλοι θυμόμαστε και την κακοκαιρία, τα χιόνια, τις διαμαρτυρίες, τις φωτιές. Κάτι αλλάζει. Θα το δείτε και στις εικόνες που εξασφαλίσαμε. Μπήκαμε χθες και προχθές εντός του πρώην στρατοπέδου. Βλέπουμε, διαπιστώσαμε τώρα, ότι βλέπουμε. Πλέον δεν υπάρχει καμία σκηνή. Υπάρχουν μόνο οι οικίσκοι οι οποίες τοποθετήθηκαν από μη κυβερνητική οργάνωση αμέσως μετά την κακοκαιρία και τη χιονόπτωση στο πρώην στρατόπεδο. Καθώς επίσης έχει και σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των οικίσκων. Βοηθάει στην όλη κατάσταση και αυτό πάντα έχουμε στο νου μας όταν προσεγγίζουμε οποιαδήποτε δομή, με οποιοδήποτε τρόπο το προσφυγικό εδώ στη Λέσβο, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παραμένουν πολύ χαμηλά οι αφίξεις. Είμαστε κοντά στις 30 με 50 την ημέρα. Χθες είχαμε περίπου 45 άτομα, σήμερα δεν είχαμε αφίξεις. Και βεβαίως να πούμε ότι εδώ και λίγες ημέρες και επισήμως έχει αναλάβει το συντονισμό του Κέντρου Καταγραφής και Υποδοχής της Μόριας ο κύριος Γιάννης Μπαλμπακάκης, τον οποίο έχουμε κοντά μας μάλλον, και θα ήθελα να μας απαντήσει αρχικά και βεβαίως και εσείς μετά να θέσετε ό,τι ερωτήματα θέλετε για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τη Μόρια η οποία ήρθε σε μια κατάσταση αρκετά ανεκτή, βεβαίως συνεχίζονται εργασίες μέσα, ωστόσο υπάρχουν και άλλα μέτωπα πάνω στο νησί τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν. Και σε αυτό θα ήθελα να έχουμε και το σχεδιασμό από πλευράς τουλάχιστον του Υπουργείου, προκειμένου να πάμε σε μια κατάσταση που δεν θα θυμίζει το παρελθόν. Καλημέρα σας, κύριε Παλπακάκη. Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε για το έργο που επιτελείται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση της Πρώτης Υποδοχής. Έχει γίνει ένας έγκυρος σχεδιασμός, πάρα πολύ καλός, και ο οποίος υλοποιείται τώρα. Καθυστερήσαμε λίγο λόγω του βαρύ χειμώνα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 80% της υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού που είχε γίνει από το Υπουργείο, και είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο ώστε να αλλάξει τελείως η εικόνα της Μόριας και των ανθρώπων που φιλοξενούμε εκεί, να είναι η διαβίωσή τους άνετη και καλή. Και πιστεύω ότι στον επόμενο μήνα θα έχει ολοκληρωθεί τελείως. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μικρή σκηνή που είχαμε τα προβλήματα του χειμώνα. Έχουν φύγει όλες, έχουν μπει διπλά κοντέινερ και κάποια άλλα πιο σπιτάκια. Αυτό οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρώτης Υποδοχής από την Αθήνα με τη συνεργασία της ΥΠΑ της Αρμοστίας και με τη μεγάλη βοήθεια και του στρατού και της ελληνικής αστυνομίας που μας βοηθάει στα θέματα ασφαλείας. Κλιματισμό έχουν τα κοντέινερ, γιατί έφυγε ο χειμώνας, οπότε είχαμε σκηνές και υπήρχαν προβλήματα. Τώρα το καλοκαίρι θα έχει ζέστη, άρα μέσα στα κοντέινερ δεν είναι η θερμοκρασία. Βεβαίως έχουμε, και τώρα είμαστε στη διαδικασία να τα ενεργοποιήσουμε όλα αυτά. Να ξέρετε ότι εμείς σκεφτόμαστε ένα και δύο μήνες πιο μπροστά και για να κάνουμε ενέργειες ούτως ώστε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και πραγματικά τη ζέστη είναι στο πλάνο μας, θα δουλέψουν τα air condition, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, Ηλία, ναι. Η Deutsche Welle στην ηλεκτρονική της έκδοση έχει κεντρικό θέμα για την Νουαγίν Μουσταφά, μια κοπέλα που κατάφερε να περάσει από την Τουρκία στη Λέσβο και με το αναπηρικό της καροτσάκι έφτασε μέχρι τη Γερμανία και στην Ευρωβουλή διηγείται όλη της την περιπέτεια και το πώς βίωσε όλο αυτό το ταξίδι μέσα από το Βαλκανικό δρόμο. Μια και δεν είναι η μόνη τέτοια περίπτωση. Έχουμε εκατοντάδες, χιλιάδες τέτοια περιστατικά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπαλμπακάκη αυτή τη στιγμή πόσοι είναι αυτοί που φιλοξενούνται, πόσοι είναι αυτοί που διαμένουν στο κέντρο υποδοχής και εάν υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση που λόγω και της καλοκαιρίας περιμένουμε μια μικρή αύξηση των αφίξεων. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 2.250 άτομα, μόνο στη Μόρια, σε όλο το νησί είναι 3.650 άτομα.
υπάρχει πρόβλεψη, έχουμε κάνει τις ενέργειές μας, είμαστε προετοιμασμένοι και καλά οργανωμένοι για ό,τι υπάρχουν πρέπει να γίνει. Υπάρχουν υπεράριθμοι στο κέντρο φιλοξενίας, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Όχι. Αυτή τη στιγμή με τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει το κοντέινερ και έχει αυξηθεί η χωρητικότητα, είναι όλοι φιλοξενούνται σε πολύ καλές συνθήκες. Και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα σε ιδιαίτερους χώρους με ιδιαίτερη φροντίδα. Άλλωστε, οι ευάλωτες ομάδες φεύγουν και από την Μόρια Πρόβλημα. Φεύγουν πιο γρήγορα, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί περίπου ένα μήνα, ας πούμε, μένουν σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις. Πάρα πολύ καλά. Σχετικά με το προσωπικό, κύριε Μπαλμπακάκη, χθες είχαμε και διαμαρτυρία. Υπάρχει επάρκεια σε προσωπικό, υπάρχουν ανάγκες? Ανάγκες πάντα υπάρχουν, εξαρτάται βέβαια. Το προσωπικό, η διαμαρτυρία ήταν για τα κοινοφελή, αλλά αυτό ήταν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένης διάρκειας, 8 μηνών. Αυτό το ήξεραν εξ αρχή ότι θα τελειώσει το πρόγραμμα αυτό. Αυτό το χειρίζεται το Υπουργείο, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει το προσωπικό που εμείς τη δουλειά μας θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι φανερά βελτιωμένες οι συνθήκες σε σχέση πάντα με τις σκηνές. Ένα κοντέινερ ποτέ δεν είναι το ιδανικό τώρα, για να μην τη λέμε τα πράγματα έτσι όπως. Κανένας δεν ονειρεύεται τη ζωή του σε ένα κοντέινερ, ούτε κανείς ονειρεύεται να φύγει από μια εμπόλεμη κατάσταση, να περάσει βουνά, θάλασσες, δυσκολίες και να βρεθεί σε ένα κοντέινερ. Προφανώς για όλους πρέπει να είναι μια μεταβατική φάση και κατάσταση. Κανένας δεν ονειρεύεται επίσης τη ζωή του Κώστα στον πόλεμο και στο θάνατο. Έτσι. Η ζωή τώρα στο νησί πώς κυλάει? Για τους προηγούμενους μήνες είχαμε και προβλήματα. Είχαμε και θέματα. Έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Πρέπει να γίνουν και κρατήσεις. Πρέπει το νησί τουριστικά να ενισχυθεί και το αξίζει. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο τόπος σας. Τι γίνεται σε σχέση με αυτό? Ο αριθμός λόγω του χαμηλού επίπεδου των αυξήσεων έχει και βεβαίως λόγω της επιτάχυνσης, όχι τόσο όσο θα θέλαμε, αλλά λόγω της επιτάχυνσης της διαδικασίας των αιτήσεων ασύλου, έχει μειωθεί. Είμαστε κοντά στις 3,5 περίπου χιλιάδες, 3,5 με 3.800 συνολικά επάνω στο νησί. Ένας αριθμός όμως που μεταβάλλεται, διότι αρκετοί είναι αυτοί που πηγαίνουν έρχονται στην Αθήνα για να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Ναι. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αυτό το οποίο συζητάμε, δηλαδή βελτίωση συνολικά των δομών διαμονής, και το δεύτερο η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Ωραία. Ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να φεύγουν είτε από το νησί είτε συνολικά από τη χώρα μέσω της διαδικασίας της μετεγκατάστασης. Να συμπληρώσω κάτι ήθελα, ότι εμείς πέραν από τη διαμονή και το φαγητό που πρέπει να είναι αξιοπρεπές, προσπαθούμε να έχουμε κάνει διάφορα σχολεία και δραστηριότητες για αναψυχή και αθλητικά και άλλα δρόμενα, αλλά και μαθήματα αγγλικών και ελληνικών, ούτως ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν όσο διάστημα μείνουν εδώ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ασύλου, να είναι ήρεμοι και να έχουν κάτι να ασχολούνται. Και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να εμπεδώσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας για την πόλη μας, ότι αυτό που κάνουμε με την κατεύθυνση του Υπουργείου το κάνουμε πάρα πολύ καλά και με τη βοήθεια βέβαια της αστυνομίας όπως προείπα. Ωραία, και πολύ ωραία. Ένα σημαντικό θα ήταν, ναι. Εμένα θα μου αύξανε τη χωρητικότητα και θα ήταν καλύτερο το προαναχωρησιακό κέντρο να μεταφερθεί εκτός του κέντρου για να υπάρχει και καλύτερη οργάνωση από την αστυνομία και εμείς να αυξήσουμε τη χωρητικότητά μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει αντίδραση από πλευράς το Υπουργείο. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ηλία, να σας ευχαριστήσουμε, να σας χαιρετήσουμε, να στείλουμε στην όμορφη Μυτιλίνη, στη Λέσβο όλοι χαιρετίσματα από εκεί μέχρι το Μανταμάδο παντού. Πάμε γρήγορα στον Περισσό.